Και μου μια απλή ερώτηση. Έπρεπε το Υπουργείο Μεταφορών να τελειώσει το διαγωνισμό και να λειτουργήσει η 717 ή έπρεπε να την είχε ακυρώσει και να ξαναξεκινήσει από την αρχή? Κύριε Μηταράκη, επειδή είμαι μέλος της Εξεταστικής και έχω διαβάσει και τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως και μετήχα τρεις μήνες στη διαδικασία, ο κύριος, κατά την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ο κύριος Καραμαλής, ευθύνεται γιατί ήταν ο μόνος υπουργός ο οποίος υπέγραψε να δοθούν τα claims 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν έχει σχέση με το δυστύχημα. Αυτό δεν έχει σχέση με το δυστύχημα. Δεν έχει σχέση με το δυστύχημα. Καλώς ή κακώς, δόθηκαν, δεν δόθηκαν, δεν έχει σχέση με το δυστύχημα. Κύριε Μηταράκη, εδώ μιλάμε για ένα δυστύχημα. Μιλάμε για ζωές. Δεν μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Αν όλη η ιστορία είναι τα 3 εκατομμύρια, να το πούμε να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί συγκαλύπτεται ακόμη και για αυτό το οικονομικό αδίκημα? Δεν είναι αυτό το θέμα. Μπορεί και εσά 3 εκατομμύρια. Στάγανε 26, πήραν 3. Δεν ξέρω αν είναι λίγα ή πολλά.